Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Καλή Σαρακοστή επίσης. Εδώ είμαστε στο Λίμπερος 107 και 4 και σήμερα μαζί σας, λίγα λεπτάκια μετά τις 5, στο καθημερινό μας ραντεβού. Με την κίτρινο μαύρη ενημέρωση, μέχρι και τις 7 με τον Βασίλη Καβαδία πίσω από την κονσόλα του ήχου θα πάμε. Με όλα τα θέματα που αφορούν τον Άρη φυσικά, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ερασιτέχνη, όπου χτυπάει η καρδιά του Άρη, ειδησιογραφικά, ρεπορταζιακά. Εκεί θα κατευθυνθούμε και εμείς με παρέα όλους εσάς φυσικά που μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα και για συγκεκριμένους λόγους, το οποίο διεξήχθη στο Νέο Ρήσιο, στις εγκαταστάσεις εκεί του Άρη, ανάμεσα στην πρώτη ομάδα, όχι όλους τους παίκτες φυσικά, αλλά και την δεύτερη ομάδα, την ομάδα K19, την οποία προπονεί ο Πασχάλης ο Μελισσάς, ήταν εκεί ο Νίκος Παπαδόπουλος και θα έχουμε ρεπορτάζ. Μετά το διάλειμμα των 5.30 θα ακούσουμε έναν από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Άρη επί της αναγέννησης καρδίτσας, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος της Football League, με τον Άρη να τερματίζει στην πρώτη θέση μετά το πρώτο μισό, όπως ξεκίνησε δηλαδή φέτος τη σεζόν, και να ταινίζει με πολύ μεγάλη αισιοδοξία το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Για το μπάσκετ δεν έχουμε κάτι καινούριο να μεταφέρουμε. Ό,τι έχουμε πάντως θα σας το πούμε μέχρι και τις 7. Εκεί δεν υπάρχει αγωνιστική δράση για αρκετές μέρες, οπότε είναι μια ευκαιρία για την ομάδα να δουλέψει, να ανασυνταχθεί αγωνιστικά, αλλά είπαμε εκεί είναι άλλα τα θέματα και αφορούν κυρίως το εξωαγωνιστικό κομμάτι. Αυτά θα είναι τα βασικότερα θέματά μας. Πριν από λίγο, όπως σας είπαμε, ο Άρης κέρδισε 3-0 την K19 σε ένα παιχνίδι ειδικού σκοπού, θα το χαρακτηρίζα, φιλικό, στο Νέο Ρήσιο, που έγινε για να αγωνιστούν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, αλλά και να δούμε σε δράση τόσο τον Ανακογλού, ο οποίος πλέον είναι καλά και σιγά σιγά θα μπει στο rotation του προπονητή, και είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη, μια εσωτερική μεταγραφή όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με έναν χαρισματικό ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν πολύ άτυχος στην περσινή σεζόν και με την υποτροπή μάλιστα που έπαθε αναγκάστηκε να μείνει πάρα πολύ καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης, αλλά πλέον είναι καλά. Αγωνίστηκε στο σημερινό φιλικό και έδειξε ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, την επέμβαση την οποία υποβλήθηκε στον πρόστιο χιαστό στο γόνατό του. Το σκοπό επίσης είχε να δούμε τον Πέτρο Κανακούδη, την τελευταία προσθήκη της ομάδας, ο οποίος πλέον έχει κανονικά και το δελτίο του και είναι στη διάθεση του προπονητή εφόσον κρίνει ότι κάποια στιγμή να τον χρησιμοποιήσει, και φυσικά να παίξουν παίκτες οι οποίοι για διάφορους λόγους το τελευταίο διάστημα δεν αγωνίζονται ή γενικά δεν αγωνίζονται από το ξεκίνημα της σεζόν, όπως ο Νέτο, όπως ο Τσουμάνης, ο Νίκητς, ο οποίος είχε χάσει την θέση του στην ομάδα μετά το πρόβλημα που είχε και αυτό στο γόνατό του, ο Λότας, να σας πω μάλιστα ότι ο Άρης έπαιξε με Καντιμίρη, Νέτο, Μαραγκό, Τσουμάνη, Κανακούδη, Νίκητς, Ανάκογλου, Μιλούνοβιτς, Παυλίδη, Ντούνη και Διαμαντόπουλο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο προθεσμό μεριδιοντάς τιμωρημένος και του έδωσε έτσι λίγα λεπτά συμμετοχής για να διατηρηθεί σε αγωνιστικό ρυθμό ο Δημήτρης Πανός στο σημερινό αυτό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, το οποίο παρακολούθησε μάλιστα και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Νέου Ρησίου και μίλησε και με τους ανθρώπους της ομάδας. Ακούσαμε και τον Ανάκογλου, όχι, τον ακούσουμε μου είναι κάποια στιγμή, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Ήταν νομίζω το κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το φιλικό. Αυτός χτύπησε πότε, νομίζω Απρίλιο, ήταν Μάρτιο, πότε είχε πέρυσι είχε χτυπήσει. Απρίλιο εγχειρίστηκε, δηλαδή 9 μήνες, 10 μήνες τώρα είναι εκτός. Είναι παραπάνω. Ναι, είναι για πολύ μεγάλο Μάρτι χρονικό διάστημα. Είναι για πολύ μεγάλο χρονικό. Έχει υποτροπιάσει βέβαια. Αυτός ήταν και ο λόγος. 10 μήνες. 10 μήνες περίπου. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έγινε, παραλαμβάνω, το σημερινό φιλικό αυτό προπονητικού χαρακτήρα ήταν για να δει ο προπονητής της ομάδας, πέρα από προπονήσεις και σε συνθήκες έτσι απέναντι σε έναν αντίπαλο, έστω και αν αυτή είναι η ομάδα K19, τον Δημήτρη τον Ανάκογλου, που
δηλώνει πλέον κανονικά παρόν, όπως και ο Πέτρος Κανακούδης, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος φυσικά αυτός δεν είναι ούτε τραυματίας ούτε τίποτα άλλο, απλά ήρθε τελευταίος στην ομάδα. Προέρχεται από μια δίμηνη περίπου αποχή, καθώς και ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα στη Φινλανδία, όπου ήταν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Όσο να είναι, ένας αγωνιστικός δεθμός του λείπει του συγκεκριμένου, αλλά έδειξε και αυτός ότι είναι καλά και κάποια στιγμή, εφόσον κρίνει ο προπονητής, θα τον πάρει και σε κάποια αποστολή της ομάδας. Και θα έλεγα μάλιστα, Χρήστανθε, ότι για αυτούς και για τον Ανάκογλου και τον Κανακούδη, το κέρδος θα είναι η ομάδα να καθαρίσει, αν είναι δυνατόν, την άνοδο στο δυνατόν πιο σύντομα, για να μπαίνουν, να μπουν και αυτοί να παίξουν, να πάρουν χρόνο συμμετοχής, και ειδικά για τον Ανάκογλου να πάρει παιχνίδια, να πάρει και ο Νέτο κάποια παιχνίδια, ειδικά προς το τέλος της σεζόν, αφού θα είναι και η τελευταία του σεζόν στην ομάδα ως ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι ειδικά οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές περιμένουν πώς και πώς η ομάδα να είναι λίγο πιο άνετη βαθμολογικά, προκειμένου να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Βέβαια, ο Άρης ήταν γενικά κερδισμένος από αυτή την αγωνιστική, την τελευταία του πρώτου γύρου, και ήταν κερδισμένος γιατί εκμεταλλεύτηκε αυτή την απίστευτη γκέλα της Παναχαϊκής, η οποία έχασε στο γήπεδό της, στην Αγιά, στην Πάτρα, από τον Αιγινιακό, παρακαλώ. Που είναι και πιο χαλαρός τώρα. Ναι. Δηλαδή, δεν καίγομαι. Όχι, καίγομαι πάλι. Εντάξει, αλλά. Δεν σώθηκε κιόλας, αλλά. Ναι, παιδί μου. Είναι αλλιώς όμως να παίζεις ένα παιχνίδι που να λες δεν υπάρχει αύριο, πέφτω. Και είναι αλλιώς να λες. Εντάξει, πάω προς το Χ. Και άμα χάσω, δεν είναι με τον Άρη, θα χάσω, το πάρω το επόμενο. Πήρε τρεις ανέλπιστους βαθμούς ο Αιγινιακός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και γενικά ήταν κακή, λέει, η Παναχαϊκή. Δεν έκανε το παραμικρό στο συγκεκριμένο μάτς. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή. Ίσως κάνει μια κοιλιά αυτό. Επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε, ναι. Ίσως κάνει μια κοιλιά, και άλλωστε το ερωτηματικό για την Παναχαϊκή από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε, ή γενικότερα από όταν άρχισε να κάνει μια ανέλπιστα καλή πορεία, ήταν μέχρι πού θα αντέξει και αν θα αντέξει να σηκώσει αυτό το βάρος του πρωταθλητισμού. Γιατί όχι ότι δεν είναι μια ιστορική ομάδα, ίσα-ίσα είναι και μάλιστα αρκετά ιστορική ομάδα της Παναχαϊκής, εννοείται, και μάλιστα από μια πολύ μεγάλη πόλη της Ελλάδας με πάρα πολύ κόσμο, αλλά έχει νεανικό ρόστερ και φτιάχτηκε όχι για να κάνει πρωταθλητισμό, τουλάχιστον αυτό έλεγαν οι άνθρωποι που τρέχουν την Παναχαϊκή, δηλαδή ο Κατσουράνης, ο Χαλκιάς, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι ουσιαστικά αυτοί που έχουν τα κουμάντα στην Παναχαϊκή. Έλεγαν το καλοκαίρι ότι δεν φτιάχτηκε για να κάνει πρωταθλητισμό, για να έχει μια καλή πορεία, να χτίσει τις βάσεις και σιγά σιγά, επειδή είναι μια ομάδα που έχει υγεία, να μπήκε στη φάση πρωταθλητισμού. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός όμως ότι Τρίκαλα και δόξα δράμας κατά κύριο λόγο, αλλά και ο Απόλλων Πόντου δεν ανταποκρίθηκαν σε όσα περιμέναμε από το καλοκαίρι, δηλαδή να είναι στο γκρουπ των ομάδων που θα κάνουν πρωταθλητισμό, και τσουπ, χώθηκε. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Είναι μια ομάδα που, επαναλαμβάνω, οικονομικά δεν έχει θέματα. Οργάνωση, δόξα τω Θεώ, έχει. Δεν έχει και επίσης και εκεί τέτοια θέματα. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν την ευκαιρία και βρέθηκε πολύ ψηλά από πολύ νωρίς στο βαθμολογικό πίνακα. Και τώρα τελευταία όμως κάνει κάποια νερά. Έχει αυτές τις γκέλες στο γήπεδό της. Έχει και αυτή την απρόσμενη ήττα από τον Αιγινιακό που την έφερε πλέον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Την πέρασε και ο Όφη, ο οποίος έχει 39 έναντι 37 της Παναχαϊκής. Ο Άρης, ο οποίος έκλεισε με 45 βαθμούς τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, και μην κοιτάτε τη διαφορά του από τη δεύτερη θέση, γιατί και η δεύτερη θέση δίνει άνοδο. Την τρίτη να κοιτάτε, και ο Άρης έχει πλέον 8 βαθμούς διαφορά από την τρίτη θέση. Και αν μάλιστα την επόμενη αγωνιστική, την πρώτη δηλαδή του δεύτερου γύρου, γκελάρει η Παναχαϊκή, η οποία παίζει δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο στα Τρίκαλα, δεν εγγυάται κανείς ότι θα κερδίσει. Ακόμη και η ισοπαλία να φέρει και κερδίσει ο Άρης, περάσει από το Αιγίνιο, αυτομάτως πάμε σε διψήφια διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, τον Άρη και την Παναχαϊκή. Πράγμα που σημαίνει ότι από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς ο Άρης θα έχει καταφέρει να κάνει ουσιαστικά το 1,5 από τα δύο βήματα που χρειάζεται για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Έχω την εντύπωση ότι αν πάμε με το καλό την επόμενη αγωνιστική σε μια φορά 10 ή 11 βαθμών από την τρίτη θέση, θα πρέπει μάλλον να αυτοκτονήσει ο Άρης για να χάσει την άνοδο και την επιστροφή του στη Σούπερ Λίγκα. Εγώ πιστεύω ότι από την Κυριακή ο Όφη θα κοιτάει περισσότερο τα Τρίκαλα παρά την Παναχαϊκή. Ναι. Και βέβαια τα Τρίκαλα μετά έρχονται στο Βικελίδης.
Εντάξει, θα τα πούμε όταν πλησιάζει, γιατί έχουμε το μάτς με τον Αιγινιακό. Αλλά νομίζω σε εκείνο το μάτς θα πρέπει να έχουμε και πολύ κόσμο. Θα πρέπει να έχουμε και πολύ κόσμο για πολλούς και διάφορους λόγους. Είτε για την εικόνα μας. Είναι και ποιοτικό παιχνίδι, είναι και εμπορικό παιχνίδι, είναι και μια καλή ομάδα. Να βοηθήσουμε λίγο και την ομάδα. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κεντρήσει το ενδιαφέρον, νομίζω, του κόσμου. Βέβαια, έχουμε μπροστά μας τον ανεβασμένο Αιγινιακό την Κυριακή, ο οποίος είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν όταν τον αντιμετώπιζε ο Άρης στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και εκεί με το 5-0 την πιο ευρεία νίκη που έχει κάνει στη σεζόν. Και μάλιστα με το διπλό αυτό που έβγαλε η ομάδα από την Κατερίνη, από τον ομό Πιερίας στην Πάτρα, έχει βγει και από την επικίνδυνη ζώνη. Αυτή τη στιγμή, εάν το πρωτάθλημα ολοκληρωνότανε, θα έπεφταν ο Αχαρναϊκός που μας έχει αποχαιρετήσει φυσικά πολύ νωρίς, ο Πανσεραϊκός, ο Πανεγιάλιος, η Καλυθέα, η Βέρεια και ο Εργοτέλης. Ο Εργοτέλης που είναι στην 13η θέση έχει 16 βαθμούς, για να σας δώσω να καταλάβετε, και ο Αιγινιακός έχει πάει στους 22 πλέον. Έχει δηλαδή και ένα μαξιλαράκι από την τελευταία θέση που οδηγεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η Βέρεια τους έχασε τους τρεις. Πήγε 14. Ναι. Άρα θα έχει 17 τώρα θεωρητικά. Εντάξει, έχασε και η Καλυθέα πριν από λίγο. Από ναι, έχασε από το μάτς που ολοκλήρωσε την αγωνιστική. Ο Ξαμικός, ο οποίος στην έδρα του κοντά σε αυτές τις ομάδες δεν έχει προβλήματα. Το απέδειξε και σήμερα και συνεχίζει να είναι ψηλά. Είναι με 30 βαθμούς μαζί με τα Τρίκαλα. Μοιράζονται την τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και έχει μάτς λιγότερο. Η δόξα δράμας και αυτή με την νίκη της ανέβηκε λίγο. Πήγε στους 27, αλλά είναι πάρα πολύ πίσω για να διεκδικήσει το οτιδήποτε η ομάδα του Νίκου Κωνσταντέλου που κέρδισε εύκολα τον Πανσεραϊκό με 3-1. Στην αγωνιστική αυτή που ολοκλήρωσε το πρώτο μισό, ο Άρης με 14 νίκες και 3 ισοπαλίες, νομίζω, και 5 γκολ παθητικό. Έκανε αυτό που έπρεπε, αυτό που δεν έκανε πέρσι. Σοβαρός, πειθαρχημένος στα περισσότερα παιχνίδια. Δεν έχει δώσει δικαιώματα και δείχνει ότι θα δει εκπεραιώσει την αποστολή του φέτος να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία. Θέλει όμως προσοχή, θέλει σοβαρότητα, θέλει να μην χαλαρώσει καθόλου η ομάδα, επειδή ακριβώς έχει χτίσει μια διαφορά. Έχει δύσκολα παιχνίδια, είπαμε, και με τα Τρίκαλα θα είναι δύσκολο το παιχνίδι και με τη Δόξα θα είναι δύσκολο εντός έδρας. Θα έρθουν όλοι πλέον, ειδικά χωρίς να έχουν να χάσουν και τίποτα, και αυτό τους κάνει πιο επικίνδυνους. Και ο Άρης θα πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρός. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον αυτό που δείχνει η ομάδα στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι ότι δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Έχει ανεβάσει την απόδοσή της και έχει βρει ο προπονητής ένα βασικό κορμό, εγκαταλείποντας τα όποια πειράματα έκανε για ένα διάστημα. Πάει στην πεπατημένη δηλαδή. Και αν ο Άρης είχε ένα 4G, ο οποίος θα ξέρει να στέλνει την μπάλα ακόμη και με τον ήχη του ποδιού του στα δίχτυα, όπως έπρεπε να γίνει στο πρώτο ημίχρονο προχθές με την στην τελευταία αγωνιστική υποχρέωση του Άρη και την εύκολη νίκη κοντά στην Καρδίτσα, στο δεύτερο ημίχρονο φυσικά, το μάτς θα είχε τελειώσει από το 30 λεπτό και δεν θα φτάναμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι είχαμε ένα γκολ που ακυρώθηκε. Είχαμε ένα γκολ πάλι από στατική φάση που είναι το πολύ δυνατό σημείο φέτος του Άρη, κακά τα ψέματα, που κάνει και τη διαφορά, αλλά επαναλαμβάνω. Έβγαλε πάλι μάτι σε ένα εύκολο απόγευμα. Το πρόβλημα που έχει ο Άρης, το εύκολο γκολ. Δεν το έχει, ρε παιδιά. Δεν το έχει. Έκανε τόσες τελικές, τη μία μετά την άλλη και με ωραίο ποδόσφαιρο, μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο, και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στα δίκτυα. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Βέβαια τώρα ήταν και τερματοφύλακας. Φίλε, έχει βγάλει 2-3 που. Εντάξει, φίλε, τώρα ήταν τερματοφύλακας. Ο Παστάς κάνει πάνω από τη γραμμή τώρα γκολ. Εντάξει. Του Παστακού, λέω εγώ, την κεφαλιά. Ναι. Δηλαδή. Έχει κάνει και ο τερματοφύλακας όντως 2-3 πολύ καλές επεμβάσεις. Αλλά παίζουν και τερματοφύλακες. Ξύπνησε ο Ντεχέα μέσα του ξαφνικά. Άξι. Αλλά είναι ο Άρης, έχει αυτό το θεματάκι. Το έχει από το ξεκίνημα της σεζόν. Εύκολα ή δύσκολα όμως βρίσκει τον τρόπο και παίρνει τα παιχνίδια και έκλεισε τον πρώτο γύρο με αυτή την διαφορά που τον κάνει να αισθάνεται και έτσι μια ασφάλεια, μια άνεση και βοηθάει, φαντάζομαι, και τους ποδοσφαιριστές να παίζουν και πιο απελευθερωμένα. Θα πούμε και άλλα με τον καλεσμένο μας σε πολύ λίγο, ανοίγοντας την αυλαία των συνεντεύξεων. Έχουν προγραμματίσει κάποια πραγματάκια για σας, οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι. Εδώ μας συνεχίζουμε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πάντοτε στο Λίμπερο, 107.4 μέχρι και τις 7 μαζί σας. Σε λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας, μόλις αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Εντάξει, σε λίγο θα επιχειρήσουμε ξανά να τον καλέσουμε. Μπορεί να έχει μια δουλειά ο άνθρωπος. Και να μιλήσουμε έτσι για το ποδόσφαιρο του Άρη,
που ολοκλήρωσε με επιτυχία και τον πρώτο γύρο. Τώρα για τους φίλους εδώ που ρωτάνε, βλέπω ότι έχει υπάρχει γενικότερα έτσι ενδιαφέρον, επειδή κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά ότι δραστηριοποιούνται πρώην ποδοσφαιριστές του Άρη. Εντάξει, καλά σε κομμάτι. Δεν θέλω τώρα να ευλογήσουμε τα γένεια μας, αλλά θυμάστε πότε σας είχα πει για Ρονάλντο και Άρο, για Νέτο κτλ. Αγκάνθο. Ναι. Είναι κάτι σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμη και πραγματικά είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε. Είναι όμως μια σκέψη, αυτό απηχεί την πραγματικότητα, δεν είναι δηλαδή κάτι που το βγάζουμε από το μυαλό μας, δεν είναι από κύμα της φαντασίας, της δικής μας, όσο μεγάλη φαντασία και αν έχουμε. Είναι στις σκέψεις γενικότερα, μια από τις πρώτες σκέψεις αν θέλετε της επόμενης σεζόν, να εκμεταλλευτεί ο Άρης, και γιατί όχι, έτσι πρέπει να κάνει, ανθρώπους οι οποίοι πρόσφεραν στην ομάδα, έχουν κάποια πόστα τώρα δεξιά και αριστερά και μπορούν να βοηθήσουν και κυρίως να βοηθήσουν προτείνοντας ή φέρνοντας αν είναι δυνατόν και αν αξίζουν και αν κάνουν κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα και θα τη βοηθήσουν όταν με το καλό επιστρέψει στην Super League. Ο Μένα Γάνθο είναι πλέον πρόεδρος των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στην Ισπανία. Έχει γενικότερα άποψη για όλα τα επαγγελματικά και έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Άρη και ήδη του έχει κάνει μια πρόταση να συνεργαστούν σε αυτό το μέχρι εκεί. Το ίδιο, επαναλαμβάνω, σε πολύ πρώιμο στάδιο έχει γίνει και με τον Νάτσο Γκαρσία και με τον οποίος τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Ομάδα της Βολιβίας και τώρα νομίζω είναι στην Universitat στη Χιλή, τεχνικός διευθυντής, και τον Ρονάλντο Γκιάρο, αλλά και τον Νέτο που τον έχουμε στα πόδια μας φυσικά εννοείται, είναι ακόμη ποδοσφαιριστής της ομάδας και του χρόνου λογικά θα αξιοποιηθεί σε κάποιο πόστο από την ομάδα. Ό,τι αποφασίσει ο ίδιος και γενικότερα εξετάζονται τις επιλογές του μετά το τέλος της καριέρας του. Ο Ρονάλντο Γκιάρο μάλιστα έρχεται τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Θα πάει πρώτα στην Αθήνα για το δίπλωμα. Αποφάσισε να πάρει το δίπλωμα του προπονητή εδώ, το μεγάλο, το καλό που λέμε. Του UEFA Pro. Ναι, ναι. Να κινήσει εδώ τις διαδικασίες και με το που τελειώσει από αυτές τις ιστορίες που έχει στην Αθήνα, θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη και φαντάζομαι ότι θα παρακολουθήσει, θα προλάβει να παρακολουθήσει και το μάτς με τα Τρίκαλα. Την επόμενη εβδομάδα. Είναι μια σεβάσμια προσωπικότητα. Πέρα από κάθε άποψη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Είναι μια πολύ σοβαρή παρουσία στα χρόνια που ήταν εδώ και πλέον είναι προπονητής. Έχει γνώση αρκετών ποδοσφαιριστών όπως και ο Νέτο στην Βραζιλία και στην Αργεντινή. Και από εκεί θα προσπαθήσει ο Άρης, έχω την εντύπωση, αξιοποιώντας αυτούς τους ανθρώπους, να αντλήσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν με το καλό έρθει εκείνη η ώρα. Είναι μια καλή σκέψη, είναι μια πρώτη σκέψη. Τους δικούς μου ανθρώπους πρέπει πρώτα να εκμεταλλεύεσαι και να ενεργοποιείς και ύστερα όλους τους υπόλοιπους. Γιατί ξέρεις ότι αυτοί τουλάχιστον δεν θα προσπαθήσουν να σε κοροϊδέψουν, ούτε θα προσπαθήσουν να βγάλουν από τη μύγα ξύγκη. Ξεκάθαρα. Και δόξα τω Θεώ, η Λατινική Αμερική και η Ισπανία, παίκτες να θέλετε. Με το τσουβάλι. Εντάξει, το ζήτημα είναι να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Αυτοί είναι κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη, αλλά εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πουλάει, ότι αυτό με το Latin είναι μια ελπίδα και με όλα αυτά που έχουν δει τα μάτια μας τα τελευταία χρόνια, ο Αριανός ακούγοντας για αυτούς τους παίκτες εντός εισαγωγικών τσιμπάει ακόμα περισσότερο, αλλά παιδιά σιγά-σιγά και βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Το να κάνεις κάποιες επαφές κτλ. Έτσι πρέπει άλλωστε. Πρέπει να είσαι έτοιμος του χρόνου. Αλλά από εκεί και έπειτα. Προετοιμάζεσαι σιγά-σιγά. Αλλά από εκεί και έπειτα, εντάξει, είμαστε ακόμα στην αρχή. Όπως επίσης, ήδη βλέπω και ξεκινά, και αυτό θέλω να το θίξουμε λίγο, Αλέξη, αρχίζουμε αυτά που στο παρελθόν δεν βάλαμε μυαλό. Κλείστε το Σόουζα με κάθε τίμημα, ανανεώστε τον Πλατέλα, από αυτούς πρέπει να ξεκινάει η ομάδα κτλ. Παιδιά, λίγο ήρεμα γενικότερα. Καταρχήν για τον Πλατέλα, ο Πλατέλας έχει συμβόλαιο. Και την επόμενη χρονιά. Τώρα θυμάμαι είναι Γενάρη ή μέχρι το καλοκαίρι, αυτό
Πρέπει να το ρωτήσουμε λίγο στην ΠΑΕ. Αλλά ότι έχει συμβόλαιο κανονικά με τον Άρη και την επόμενη σεζόν έχει. Ο Άρης θέλει να το επεκτείνει το συμβόλαιο του. Okay. Αλλά αυτό το με οποιοδήποτε κόστος και κλείστε τον και τέτοια κτλ. Έτσι πήρε τα 800 άρια ο Κόκε. Και τα 450 άρια καλή ώρα ο Νάτσο. Εντάξει, και μετά λέγαμε καλά, ρε, γιατί δεν τους πληρώσατε. Όταν με το καλό ανέβει η ομάδα, νομίζω ότι θα επιβραβεύσει και τον Πλατέλα αλλά και τον Σόζα. Αυτή η πρόθεση υπάρχει. Να γίνει και μια αναπροσαρμογή στα συμβόλαιά τους. Απλά να καταλάβει ο κόσμος να κλείνουμε τις ώρες της ομάδας. Φυσικά λίγη. Όχι να γίνει αναπροσαρμογή, να γίνει καινούριο. Αλλά του Πλατέλα να γίνει μια αναπροσαρμογή, εννοείται. Στα δεδομένα τη Super League δεν είναι αντίθετο και αρνητικό σου άρεσε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Να, αλλά όταν έρθει, όμως, νομίζω η ώρα. Ήδη βρίσκεται σε κουβέντα με τον εκπρόσωπό του. Δεν είναι κλειστή η πόρτα του. Έχουν ένα διάβλο επικοινωνία. Όταν έρθει η ώρα θα γίνει, νομίζω. Εδώ και 1,5 μήνα όμως διαβάζω. Ο Πλατέλας για να ανανεώσει. Θα φύγει το, λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Δεν λύγει, παιδιά, το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Δεν λύγει το συμβόλαιό του. Και μπαίνει ο κόσμος στην πρίζα και καρυπίδι κράτα τους κτλ. Άλλος, καταρχήν ο στόχος αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε κράτα τους, ούτε φεύγα τους, ούτε τίποτα. Είναι να ανέβει η ομάδα. Από τη στιγμή που διασφαλίσει την άνοδο και αγωνιστικά και αποφύγει τους κοπέλους εξωαγωνιστικούς, δηλαδή αδειοδότηση, όλα καλά κτλ. Φυσικά πρέπει παίκτες όπως αυτοί και η δική μας άποψη αυτή είναι να μείνουν στην ομάδα. Αλλά κάποια στιγμή να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Να μείνουν με τους όρους που θέλει η ομάδα και συμφέρει την ομάδα, ή αν ζητάει ο Τσαλτίδοφ, για να μην λέω άλλα ονόματα. Τα διπλά ή τριπλά λεφτά από αυτά που παίρνει τώρα, να λέμε ακλείστονα γιατί πρέπει να μείνει. Ειδικά για τον Σόουζα, μην θυμίσω τώρα εσείς που λέτε κλείστε τον, τι λέγατε όταν ήρθε. Το παλτό και πώς μας το φέρατε, το χειμωνιάτικο παλτό από τον Ιανουάριο και αυτός που έχει να παίξει 8 μήνες κτλ. Και αποδείχτηκε λαχείο ο Σόουζα. Αυτόν κάποιος τον έφερε. Τον παίκτη στην ομάδα. Το θέμα είναι η ομάδα να ανανεώνει και να κάνει τους παίκτες με τους δικούς της όρους. Γιατί και φέτος η ομάδα πληρώνει τα δικά της λάθη, γιατί πάντα είναι τα δικά, δεν έχει σημασία να τα λέω εγώ ή ο Αλέξης ή ένας φιλάθλος, την υπογραφή τη βάζει η διοίκηση. Την υπογραφή για τα 800 άρια, τα 450 άρια, τα 350 άρια, τα 300 άρια, τα 600 άρια και μετά λέγαμε πού πήγαν τα λεφτά. Όταν πλήρωνες 800 μόνο για έναν παίκτη και 400 την εφορία ένα 200, ψάχαμε να βρούμε, κάναμε λέει 13 εκατομμύρια έσοδα. Και ο ένας από τους παίκτες έπαιρνε ένα, στήχιζε ένα 200. Και ψάχναμε εμείς να βρούμε πού πήγαν τα λεφτά. Ναι, αλλά άμα έφευγε ο Κόκκι, για να δικαιολογήσω και το σκόρτα που δεν το κάνω συχνά, αν έφευγε εκείνη τη σεζόν ο Κόκκι, μόλις έληξε το διαιτές πρώτο του συμβόλαιο, όλοι θα κράζαμε τον σκόρδα. Και τον κάθε σκόρδα. Αυτόν που είναι διοίκηση. Η πίεση λοιπόν πρέπει να είναι προς άλλη κατεύθυνση, όχι προς την ομάδα. Εγώ θέλω να μείνουν οι καλοί παίκτες, αλλά να μείνουν με τους όρους της ομάδας. Τι σημαίνει η όρη της ομάδας? Η όρη της ομάδας σημαίνει να είναι η διαχείριση σωστή των χρημάτων και των απολαμβών που έχει η ομάδα. Και όχι να πιέζουμε την ομάδα να υπογράφονται συμβόλαια και μετά να λέμε «Α, δεν τα πλήρωσες τα συμβόλαια, γιατί δεν τα πλήρωσες». Και φυσικά το κάθε τι να έρχεται στην ώρα του. Το κάθε τι να έρχεται στην ώρα του. Και αυτή τη στιγμή η ώρα είναι για υγειονομικό την Κυριακή. Να κερδίζει η ομάδα, να ανέβει η ομάδα και από εκεί και έπειτα βλέπουμε. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός, σίγουρα πρέπει να υπάρχει οργάνωση, σίγουρα ο καημός μας είναι αυτός. Δεν είναι δυνατόν να έχουν φύγει τόσο καλοί παίκτες, προσωπικότητες από την ομάδα, να έχουν κέρια πόστα ανά τον κόσμο και να μην τους εκμεταλλεύεται ο σύλλογος και να φέρουμε από τον κάθε τη χάρπα στο μάνατζερ παίκτες, αντί να εκμεταλλευτούμε παίκτες όπως ο Ρονάλντο, όπως ο Αγκάνθο, όπως ο Νάτσο, προσωπικότητες, ο Κόκκι αν θέλετε. Όλοι αυτοί να μας προτείνουν, να βοηθήσουν την ομάδα να αποκτήσει ένα δίκτυο σε όλο τον κόσμο με ποδοσφαιριστές, όπως αντίστοιχα πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα ένα αντίστοιχο δίκτυο. Αλλά όλα αυτά θέλουν οργάνωση, θέλουν έναν άνθρωπο να συντονίζει, θέλουν οργάνωση γενικότερα μέσα στην ΠΑΕ σε όλα αυτά τα ζητήματα, θέλουν scouting επιτέλους, σωστό. Και ξέρετε ότι οι ομάδες ανά τον κόσμο, όταν έχουν ένα ποσοστό 40-50% να τους γίνουν μεταγραφές, πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν.
Ο Άρης όμως με τα δεδομένα τα οικονομικά αυτή τη στιγμή θα πρέπει πραγματικά να έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όσον αφορά την επιτυχία του σε επιλογή παικτών. Αλλά πρέπει να το κάνουμε στο σωστό timing. Και φυσικά να σταματήσει αυτό το λάθος για μένα, αυτή η πίεση του τώρα να υπογράψει, να μείνει, να κάνει να ράνει, που είναι βούτυρο στο ψωμί του κάθε μάνατζερ. Ή να φέρεις, φέρε αυτόν και κάνε εκείνον, και όχι φέρε εκείνον, φέρε τον άλλον. Έτσι, για να το κάνω με μπασκετικό παράδειγμα, ο Μακνίλ ζητούσε 150 και δεν του τα δίνεις και υπέγραψε το Μάρμπλ με 225. Και πόσα άλλα παραδείγματα. Στο ποδόσφαιρο είναι ακόμα περισσότερα. Θέλει το σωστό timing. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη υπηρεσία για μένα φέτος, πρόσφερε ο Μυροφορίδης. Γιατί θεωρώ ότι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, οι ίδιοι ακριβώς, να έρχονταν στον Άρη, θα έρχονταν με ένα 20% παραπάνω. Δεν βάζω παρά 50 αριά και τέτοια. Γιατί βλέπανε, έβλεπε το κύκλωμα, το μάνατζερ, όλο αυτό, την ανάγκη, τη δίψα της ομάδας. Και το έκανε σε ένα βαθμό αυτό στον Όφι. Άσχετα τι έγινε στην πορεία και πώς φύγαν όλοι αυτοί οι παίκτες. Τα 40 του Κουσκουνά στον Άρη γίνανε 60 στον Όφι. Θα μου πεις δεν τα πήρε ποτέ. Έγιναν όμως. Το ίδιο με τον Ζιαμπάρη. Το ίδιο με πολλούς άλλους ποδοσφαιριστές. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να έχουν ένα μέτρο και πρέπει και εμείς ως δημοσιογράφοι, εσείς ως κόσμος, την πίεση προς την ομάδα να μην την έχουμε σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή υπέγραψε έτσι ό,τι και να γίνει. Δεν με νοιάζει, κόψε το λαιμό σου. Και μετά, δεν τους πληρώσαμε. Δεν τους πληρώσαμε, δεν είχαμε έσοδα. Παίχτες υπάρχουν πάρα πολλοί. Παίχτες υπάρχουν πάρα πολλοί. Το θέμα είναι να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές. Και τότε θα σου έρθει και ο επόμενος Ρονάλντο Γκιάρο. Θα σου έρθει και ο Νάτσο Γκαρσία. Ο Νάτσο ήρθε με 50 χιλιάρικα στη Β' Εθνική. Με 50.000 ευρώ ήρθε ο Νάτσο στη Β' Εθνική. Έφτασε να παίρνει 400 και να μην παίζει κιόλας. Γιατί μετά από ένα σημείο και έπειτα ξέφυγε η μπάλα. Και η πίεση της ανανέωσης ήταν προς όφελος του παίκτη. Για όλους αυτούς τους παίκτες. Και είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Ομάδα που δεν έχει από πίσω επενδυτή ισχυρό. Είναι δύσκολο, όχι ο Άρης, ο οποιοσδήποτε, αν δεν πουλάς. Έλα εδώ Χαβίτοπο, στα 2 χρόνια, πώληση. Έλα εδώ Κάλβο, στα 2 χρόνια, πώληση. Έλα εδώ Κόκε, στα 2-3 χρόνια, δεν έχεις επενδυτή, ξαναλέω, έτσι. Πώληση. Γιατί δεν μπορείς μετά να διαχειριστείς το συμβόλαιο αυτού του ποδοσφαιριστή και του κάθε τέτοιου ποδοσφαιριστή. Αλλά για να φύγει ο Κόκε, θα πρέπει να έρθει ο επόμενος από πίσω. Ο Άρης, και εμένα αυτός είναι ο λόγος που απέτυχε μετά από ένα σημείο, δεν πούλησε κανέναν. Πούλησε τον Χρήστο, τον Βαγγέλη, τον Γιάχιτς, γιατί είχε τρέλα ο Μπάγεβιτς μαζί του. Δηλαδή πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το Γιαννιώτα και το Διούδη. Που κι αυτούς δεν τους πούλησε, αν το σκεφτείς. Δεν τους πούλησε. Ήρθανε και πήρε τα τροφεία. Δεν πήγες να τον πουλήσεις, τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Και βλέπεις τι κάνει ο Ολυμπιακός. Ας τον Ολυμπιακό, δες το συμπολίτη εδώ δίπλα. Μόλις την κατάλληλη τιμή, γεια σας, φεύγει ο ποδοσφαιριστής. Tell me the price. Υπάρχουν και άλλα βέβαια πολλά πράγματα, αλλά ξεκινάς από εκεί. Ότι το ζήτημα για έναν τεχνικό διευθυντή ή οποιονδήποτε άλλον ή κάποιον που έχει επιφορτιστεί με αυτό το κομμάτι, δεν είναι μόνο το να μου φέρει καλούς παίκτες. Αυτό το έκανε ο Άρης στο παρελθόν, έφερε καλούς παίκτες. Το θέμα είναι να είναι ικανός και στην πώληση καλών ποδοσφαιριστών. Όχι να τελειώνει το συμβόλαιο του Κόκκι και από τα 200 που έπαιρνε να πηγαίνει στα 800. Από τα 100 ο Νάτσο πήγε στα 450. Και όλοι έτσι έγινε. Ο Χαβίτου ήρθε με 110, αυτές θα παίρνει 2,5. Έτσι, τώρα μιλάμε και για άλλες εποχές τώρα με άλλα νούμερα, άλλα χρήματα. Αναλογικά όμως είναι, Αλέξη. Αναλογικά είναι. Άλλη ικανότητα και του κόσμου να... Οικονομικά, γενικότερα ήταν εντελώς διαφορετικό το τοπίο. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφορετικά και πολύ πιο δύσκολα ασφαλώς σε όλα τα επίπεδα. Το είδα με τον Πλατέλα και τον Σόουζα αυτές τις μέρες στο Facebook. Ναι, δεν μπορεί να υπάρξουν τέτοιες αμοιβές. Αυτό να το ξεχάσουν. Θα του χάσουν πρωτίστως οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να υπάρξουν τέτοιες αμοιβές. Αντίστοιχα σου λέω. Δεν ζητάει 350 ο Σόουζα ή ο Σόουζα ή οποιοδήποτε άλλο.
Αλλά αντίστοιχα, αυτή την πίεση του κόσμου όταν τη μεταφέρουμε στην ομάδα, αντίστοιχα υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα μας είναι να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί πραγματικά το αξίζουν να φοράνε τη φανά του Άρη. Δηλαδή, ειδικά ο Σόουζα είναι από τους παίκτες που γουστάρεις να τον βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Είναι παιδί που δίνει τα πάντα για την ομάδα. Είναι αθλητικός τύπος. Είναι καλό παιδί. Είναι καλός αθλητής. Είναι καλός χαρακτήρας. Και πραγματικά για τέτοιους παίκτες πρέπει να κάνεις και μια υπέρβαση στο οικονομικό σου κομμάτι. Είναι άλλο όμως αυτό για τον κάθε Σόουζα. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς. Προφανώς συμφωνείς και εσύ. Γιατί έλεγα ότι είναι και καλό παιδί και καλός χαρακτήρας και καλός αθλητής και επαγγελματίας. Δηλαδή έχει όλο το πακέτο, ρε παιδί μου, και μπορείς για αυτό να κάνεις μια υπέρβαση σε σχέση με αυτά που υπολογίζεις να δώσεις, αλλά και αυτό η υπέρβαση σου πρέπει να έχει ταβάνι. Δεν γίνεται όσα θέλει. Θα πούμε και άλλα αργότερα. Πάμε να κάνουμε τώρα το διάλειμμα, γιατί αποκατέστησα επικοινωνία με τον καλεσμένο μας για να τον καλησπερίσουμε μόλις θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Οπότε πάμε διάλειμμα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο Λίμπερο Πάτος 107 και 4, ο 506 λέει: σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικό μου, θα αλλάξει η μετοχική σύνθεση μετά την έλευση του Τόμ. Αυτό θα αλλάξει το σχεδιασμό? Γνωρίζουν οι μέτοχοι έστω υποθετικοί για αυτές τις συνεργασίες? Καταρχήν, ποιες συνεργασίες? Μην το βάζεις ως συνεργασία. Αυτό με το 30%, ο Τόμ 30%. Εάν γίνει όμως, δεν είπαμε ότι θα γίνει. Αν γίνει, το πλάνο, μια υποθετική συζήτηση που κάνουν είναι πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμη οριστικά τι θα γίνει. Εντάξει, αυτό είναι ένα πλάνο. Και φυσικά εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν και γνώση και το οτιδήποτε συμβαίνει στην ΠΑΕ. Εφόσον μπουν μετά, θα μιλάνε υπό άλλη βάση. Αλλά είχα ξεκαθαρίσει και στο ρεπορτάζ μου ότι θα είναι οπωσδήποτε ο Θόδωρος Καρυπής ο άνθρωπος που θα τρέχει όλο αυτό, διότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να είναι εδώ. Ναι, και τη λέξη συνεργασία, παιδιά, από τον ηπιακό στάδιο που είναι τώρα μέχρι. Γιατί εγώ σας λέω, έχω μια διάθεση να συνεργαστώ με τον Αλέξη. Και πάω και του λέω: Αλέξη, ναι, και μου λέει: όχι, φίλε, θέλω 100. Α, με 100 δεν γίνεται, ευχαριστούμε πολύ. Είναι άλλο το νηπιακό και η πρόθεση να πας προς τα εκεί για να βοηθηθείς. Και είναι άλλο, παίρνω ένα τεχνικό διευθυντή, του δίνω τόσο και καθορίζει τη συνεργασία. Γιατί μπορεί να έρθει ο Σαββιδοπούλοφ τεχνικός διευθυντής και να πει: όχι, εγώ έχω τον τάδε και τον τάδε που συνεργάζομαι. Τι να τον πεις εσύ? Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Άγγελο Χαντή τώρα για να μιλήσουμε λίγο για την νίκη του Άρη και την διαφορά που έχει κτίσει πλέον στη βαθμολογία της φούτμπολ και για το υπόλοιπο της σεζόν. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Είμαστε κι εμείς μια χαρά. Φαντάζομαι και εσύ είσαι καλά. Έχεις εγκλιματιστεί νομίζω πάρα πολύ γρήγορα. Βοήθησε το γεγονός ότι έχεις ξαναπαίξει στη Θεσσαλονίκη. Βρήκες και αρκετά γνώριμα πρόσωπα και νομίζω ότι κούμπωσες αμέσως την ομάδα, έτσι είναι? Σίγουρα, εντάξει, έπαιξαν πολλά ρόλο. Πρώτα απ' όλα έπαιξαν τα παιδιά, οι συμπαίκτες μου δηλαδή, όπως και ο προπονητής που με βάλανε στο κλίμα γρήγορα, εντάξει, ήξερα από την αρχή που ήρθα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά ο Άρης παίζει και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ειδικά τα τελευταία, Άγγελε, κόντρα στον Πανσεραϊκό αλλά και το προχθεσινό κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, βλέπουμε έτσι να παράγει ευκαιρίες, άσχετα αν πολλές από αυτές δεν τις κάνει γκολ, να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να παίζει ορθολογικά. Δείχνει να είναι δηλαδή σε καλό φεγγάρι η ομάδα. Ήρθε καλό δεκάρι στην ομάδα γι' αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι και η διαφορά και τα αποτελέσματα τα τελευταία δίνουν ψυχολογία στην ομάδα που είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Ο Άρης έχει χτίσει αυτή τη διαφορά καθόλου τυχαία. Mm-hmm. Και αυτοί που λένε ότι παίρνει τα παιχνίδια, έχει πάρει πολλά παιχνίδια στο 90 και αυτά, ούτε αυτό είναι τυχαίο, πιστέψτε μου. Mm-hmm. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν ομάδες που δεν τα παίρνουν επειδή το εγκαταλείπουν. Ο Άρης νομίζω έχει το μέταλλο, ακόμα και με στιμένες φάσεις δεν είναι τυχαίο, είναι δουλεμένα όλα αυτά. Και νομίζω ότι η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Εντάξει, φαίνεται, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διόρθωσε με, Άγγελα, το ότι στα ειδικά στα δύο αυτά τα τελευταία παιχνίδια πρέπει να το ευχαριστιέστε κι εσείς λίγο παραπάνω. Αυτή την αίσθηση βγάζετε. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι παίζει ρόλο ότι κρατάμε πάρα πολύ καλά την μπάλα, νομίζω. Ναι. Δηλαδή και στο προηγούμενο με τις ΣΕΡΕΣ και τώρα έχουμε υψηλά ποσοστά κατοχής και αυτό σίγουρα βοηθάει την ομάδα και να ξεκουράζεται αλλά και στον ποδοσφαιριστή να νιώθει άνετα. Σίγουρα το ευχαριστιόμαστε. Είναι και εντολή προπονητή αυτό, ναι, το να ευχαριστιέσαι αυτό που κάνεις και το ποδόσφαιρο που παίζεις.
Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Ειδικά για τα δεδομένα της Football League. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό παίζει το ρόλο του. Mm-hmm. Έχει ένα θεματάκι βέβαια. Εύκολο γκολ. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η Αρδίτσα έχασε με το τσουβάλι. Δεν έμπαινε η μπάλα με τίποτα. Ήταν βέβαια και καλή απόδοση του τερματοφύλακα. Εντάξει. Να. Εντάξει, είναι σημαντικό να παράγεις ευκαιρίες. Σίγουρα μας ακυρώσανε και ένα γκολ που άμα έμπαινε εκεί το χρονομέτρο, γιατί ήταν κανονικό γκολ. Παίζει και αυτό το ρόλο του σίγουρα. Εντάξει, ναι, σίγουρα δουλεύουμε αυτό, θέλουμε το λίγο πιο εύκολο γκολ. Αλλά νομίζω παιχνίδι με παιχνίδι θα έρθει και αυτό σιγά σιγά. Το ψάχνεις και εσύ, πάντως βρέθηκες και στις Σέρες και... Πιστεύω ότι ψήνεται, θα έρθει όπου να είναι. Ναι, ναι, σίγουρα το ψάχνω και εγώ και μου αρέσει να πω σε κάθε επιθετικό γενή παίχτη, αλλά το μόνο που μου με νοιάζει είναι η ομάδα να παίρνει τις νίκες και να παίζει καλό ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπετε στα τελευταία παρά να σκοράρει οποιοδήποτε άλλο, δεν μου πειράζει αυτό. Πάντως, να κερδίζει η ομάδα. Και προσωπικά έχεις ανέβει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Νομίζω ότι στο πρώτο μάτς ήσουν λίγο... Αυτό που λέμε εκτός, στα χαμένα λίγο ρε παιδί μου, ενώ και με τον Πανσεραϊκό αλλά και προχθές νομίζω ότι δικαιολογείς το λόγο για τον οποίο σε επέλεξε ο Άρης, δηλαδή να βοηθήσεις μεσοεπιθετικά και στην παραγωγή έτσι, ευκαιριών, αλλά και να βρεις σιγά σιγά και εσύ ευκαιρίες για να πετύχεις γκολ. Νομίζω ότι με τον Πανσεραϊκό ειδικά έκανες μια πολύ καλή εμφάνιση για τα δεδομένα του δεύτερου αγώνα με την ομάδα, έτσι. Ευχαριστώ που το θέσατε καλά για τον πρώτο αγώνα. Ήμουν τελείως εκτός κλίματος, δεν ήμουν καθόλου καλός. Ήμασταν λίγο ευγενικοί, ναι. Ναι, ναι, ευχαριστώ που το θέσατε έτσι. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο ότι δεν είχα κλιματίσει. Είχα κάνει μόνο δύο προπονήσεις, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα δικαιολογία για μένα. Εγώ προσπαθώ να δώσω κάτι παραπάνω στην ομάδα και να δικαιολογήσω ακριβώς αυτό που είπατε, το λόγο που με πήρε ο Άρης, όντας πρώτος έτσι. Εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω και αυτό που μου ζητάει ο προπονητής και όσο μπορώ. Θα βοηθάω την ομάδα και η ομάδα εμένα. Mm-hmm. Νομίζω, όπως σας είπα πριν, ο Άρης κτίζει διαφορά, αλλά έχει προσήλωση στο στόχο του με ταπεινότητα, γιατί μερικές φορές εξεγελάει αυτό και υπάρχει φυσυχασμός. Mm-hmm. Αλλά θα είναι κλειδί, θα είναι κλειδί, δηλαδή, για να προσθέσω σε αυτά που λες, να μην δείξει χαλαρότητα ο Άρης από εδώ και πέρα και επαναπαυτεί και πει εντάξει, έχουμε μια διαφορά, τώρα βγήκαμε. Άμα δείξει χαλαρότητα, ο Άρης θα τρέχει στο τέλος. Ναι. Σίγουρα. Θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, μεγαλύτερο άγχος. Όχι, όχι. Νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να συνεχίσει έτσι όπως είναι τώρα και καμία χαλαρότητα, γιατί η Β' Εθνική είναι πολύ περίεργη κατηγορία, το ξέρετε. Ναι. Δεν είναι εύκολο τα παιχνίδια όταν ο αντίπαλος σε παίζει τόσο κλειστά. Πιστέψτε με, είναι πολύ δύσκολο και μερικές φορές υποφέρεις ώστε να σπάσεις κάποιες άμυνες οι οποίες είναι τόσο κλειστές. Mm-hmm. Αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί βλέπω την ομάδα μου να παίζει και καλά και να παίρνει αυτό που θέλει. Για σένα προσωπικά το τελευταίο διάστημα συνοδεύεται και από τις κλήσεις σου στην Εθνική Ομάδα της Ιορδανίας. Είναι μια νέα πρόκληση για σένα και μάλιστα έχεις και τον επόμενο μήνα μια ακόμη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση. Αυτό φαντάζομαι ότι και ψυχολογικά σε ανεβάζει και κίνητρο σου δίνει, γιατί είναι μια διεθνή συμμετοχή με μια εθνική ομάδα, αναγνωρισμένα παιχνίδια από τη FIFA και ασφαλώς πρέπει να είσαι στα καλύτερά σου αυτό το διάστημα. Σίγουρα, σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο για μένα, διότι όταν φοράς το εθνός μου και παίζεις με ομάδες που θα παίξω πρώτα θεός, άμα είμαι καλά, το 2019 στο Κατάρ, ναι, που είναι έτσι η Ιαπωνία και όλα αυτά, είναι πολύ καλές ομάδες και είναι κίνητρο για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Θα λείψω 10 μέρες πρώτα θέση το Μάρτιο, ναι, περίπου. Εξ' απ' τη μία χαίρομαι πολύ, απ' την άλλη εντάξει δεν θέλω να λείψω και από τον Άρη, αλλά... Είναι μέσα αυτά. Επίσημες υποχρεώσεις, Είναι επίσημες υποχρεώσεις. Ξέρεις ποια μάτς χάνεις? Με δόξα. Το είδες καθόλου? Νομίζω ότι δόξα δράμας, σίγουρα. Μάλιστα. Γιατί είναι η ίδια μέρα που παίζω το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, νομίζω ο Άρης έχει βάθος, έχει πολύ καλούς παίχτες. Θα βάλουμε τον Ανάκογλο εκείνο το μάτι. έχει πολύ καλούς παίχτες και ο Πάπης και όλοι είναι πολύ αξιόλογοι παίχτες. Μην ξεχνάτε ότι αυτοί έχουν φέρει την ομάδα εδώ. Ναι.
Και όσο για μένα, ναι, σίγουρα είναι πρόκληση και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συνηθίσαμε και τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες που έχεις αγωνιστεί, Άγγελ, να παίζεις και αριστερά και στις πλευρές, δηλαδή. Εσένα πώς σου αρέσει περισσότερο, φαντάζομαι εδώ που παίζεις τώρα, έτσι είναι? Εννοείται, εννοείται. Ναι. Αυτή είναι η θέση μου. Εκεί μου αρέσει να παίζω, εκεί με βολεύει και εκεί μπορώ να βοηθήσω πολύ καλύτερα την ομάδα. Δόξα τω Θεώ, ο Άρης έχει παιδιά και αριστερά και δεξιά που το κάνουν πολύ καλά αυτό που κάνουν. Τώρα, επόμενη υποχρέωση κόντρα στον Αιγινιακό. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Έχει δημιουργηθεί ένα γκρουπ τριών ομάδων, Άγγελε. Φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Είναι ο Άρης, ο Όφη και η Παναχαϊκή. Μάλλον πάμε δηλαδή για δύο από τις τρεις για την άνοδο, έτσι είναι? Ναι, από ό,τι φαίνεται αυτές οι τρεις ομάδες έχουν ξεχωρίσει μέχρι τώρα. Εντάξει, και άλλες ομάδες υπάρχουν αξιόλογες, αλλά αυτή η τριάδα έχει τον πρώτο λόγο, νομίζω. Εμείς σαν Άρη, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Τις κοιτάμε με σεβασμό, αλλά εμείς κοιτάμε πρώτα τον εαυτό μας. Γιατί από εμάς εξαρτάται, έτσι. Όταν είσαι 8 βαθμούς μπροστά από την τρίτη θέση, από σένα εξαρτάται καθαρά. Όπως είπα, σεβόμαστε τις άλλες δύο ομάδες, αλλά μας νοιάζει ο Άρης. Και κλείνοντας, νομίζω και κίνητρο προσωπικά για σένα είναι και το να συνεχίσει την ομάδα και την επόμενη χρονιά με το καλό στη Super League. Αλλά φαντάζομαι ότι ήρθες έχοντας την άκρη του μυαλού σου και αυτό. Εντάξει, σίγουρα, αλλά το μόνο που με νοιάζει, πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή είναι να πάρει μαθηματικά η ομάδα την άνοδο και μετά έχουμε χρόνο για να τα δούμε όλα. Πιστεύεις ότι έτσι θα τελειώσει το όλο θέμα εκεί στο μάτς με τον Όφη? Δηλαδή εκεί ίσως να έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα για τον Άρη, με δεδομένη και τη βαθμολογία, ας πούμε, μπορεί το Σαββατοκύριακο Άρης να είναι ακόμα πιο μακριά, αν κερδίσει βέβαια στο Αιγίνιο, γιατί η Παναχαϊκή πάει στα Τρίκαλα. Και δεν ξέρω αν θα μπουν και τα Τρίκαλα στην όλη μάχη για την άνοδο με μία νίκη επί της Παναχαϊκής. Ναι, είναι σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, γιατί όπως είπατε η Παναχαϊκή παίζει ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά εντάξει, ας κερδίσουμε αυτό που μας λένε, να κερδίσουμε πρώτα τον Αιγινιακό και μετά βλέπουμε. Σίγουρα το μάτς μέσα στο Γεντίκουλε θα είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα, όχι μόνο βαθμολογικά αλλά και λόγω γοήτρου. Για το γοήτρο, ναι. Ναι. Και θα το δούμε αυτό όπως όλα τα μάτς. Δηλαδή μόνο για νίκη, τίποτα άλλο. Μια που πιάσαμε τον Όφη, περίμενες να ξεπεράσει τα προβλήματα, γιατί εσύ τάζησες και από μέσα στο πρώτο μισό της σεζόν. Για όλους εμάς που τα βλέπαμε απ' έξω, μας φάνηκε πολύ περίεργο το γεγονός ότι κατάφερε και το ξεπέρασε όλο αυτό και μάλιστα παρουσιάστηκε καλύτερος από ό,τι ήταν πριν. Ναι, τα έζησα τα προβλήματα σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, το καλό είναι ότι τα παιδιά αυτά που μείνανε δείξανε τεράστιο ζήλο και φέρανε την ομάδα εκεί που είναι τώρα, γιατί σε αυτούς οφείλεται, έτσι, και στον προπονητή φυσικά. Και μετά ευαισθητοποιηθήκανε μάλλον κάποιοι άνθρωποι και η ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο. Χαίρομαι για τον Όφη, είναι μια ομάδα που έπαιξα 2-2,5 χρόνια. Του εύχομαι τα καλύτερα, εντάξει. Άρα θες να πετύχεις δύο ανώδους φέτος σε μία. Μία Άρης, μία Όφη, να ανεβούν και οι δύο. Να πεις σε παιδιά, έπαιξα τον έναν το εξάμηνο, στον άλλον, γεια σας. Να λένε ο μέτρη της των ανώδων. Εντάξει, είναι καλό αυτό, αλλά τώρα πραγματικά ο Άρης είναι... Με νοιάζει πιο πολύ και, και δυστυχώς το ποδόσφαιρο, από ό,τι ξέρετε πολύ καλά, δεν ακούς εύκολα ευχαριστώ. Ναι. Δυστυχώς. Έχεις δίκιο. Δεν ακούς εύκολα ευχαριστώ και μερικά πράγματα σε επηρεάζουν, αλλά εντάξει, προχωράς. Όπως αυτό κάνω και εγώ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Τα καλύτερα και με το καλό να πανηγυρίσεις την άνοδο με τον Άρη πολύ σύντομα. Και ένα γκολ την Κυριακή. Ένα γκολ την Κυριακή φυσικά. Να σπάσει το ρόλο. Ευχαριστώ. Με μακρινό σου έταξε την περιοχή, να ξέρεις. Το έχουμε κανονίσει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Άγγελο Χαντή. Έχει πολύ καλά πόδια εδώ μεταξύ. Όχι, καλά χτυπήματα. Και πέρα από τα. Από τα φάουλ, παιδί μου, γιατί είχε και το δοκάρι στο Άρη Σόφι με τη φάνα του Όφη. Αυτό ήταν. Είχε και εκείνη την κεφαλιά στο Μπανσεραϊκό που εξεπαφή που δεν μπήκε, την έβγαλε ο τερματοφύλακα. Πιστεύω ότι είναι ζήτημα χρόνου να το βάλει. Εγώ διαχρονικά λέω ότι πάντα τον βλέπω ότι απειλεί πάρα πολύ που δεν το έχει ο Άρης αυτό. Απειλεί έξω από την περιοχή με καλά χτυπήματα, με καλά σούτα, αρκεί να βρει το είναι χώρο. Είναι και παίκτη ο οποίο κάτσε και λόγω θέση βέβαια, γιατί παίζει το 10, πατάει η περιοχή, την πίσω ζώνη και απειλεί.
και με κεφαλιά και με σούτ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είτε με κάποιο χτύπημα είτε με τις τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή θα βάλει σύντομα γκολ. Δηλαδή, είναι ζήτημα χρόνου να σκοράρει. Είχε 2-3 τσαφ. Και να ξέρεις ότι είναι ζήτημα χρόνου. Έτσι, αν συνεχίσει ο Άρης σοβαρός όπως τον βλέπω τις τελευταίες αγωνιστικές, να την πληρώσει κάποιος με ένα τάλιρο, να ξέρεις. Είναι ζήτημα χρόνου ποιος θα φάει 5. Έτσι τη βλέπω την ομάδα. Έχω 16-1-0 και 1-3-0. Θέλω να σου πω όμως ότι το βλέπω ότι αν συνεχίσει έτσι η ομάδα δίνει σταδιακά από αγωνιστική σε αγωνιστική. Είναι σε καλό φεγγάρι. Και αν συνεχίσει έτσι και δεν παρασυρθεί από την ιδέα ότι τελειώσαμε, ότι βγήκαμε, χαλαρώσαμε και πάμε να πιούμε καφέ. Γιατί να παρασυρθούμε, ναι, φίλε. Τότε νομίζω 6 βαθμούς είμαι, δεν ακριβώς, είμαι 15. Τότε νομίζω ότι είναι, θα έρθει και αυτό που θέλουμε δηλαδή και το λέμε και από το ξεκίνημα της σεζόν, να δούμε και πιο ευρείες νίκες, να δούμε και καλύτερο θέαμα, να δούμε και πεντάρες και τεσσάρες. Κάνε ένα 0-2 τώρα. Να φύγεις 10 βαθμούς, γιατί εγώ πιστεύω δεν μπορεί η Παναχαϊκή να κερδίσει μέσα στα Τρίκαλα. Να φύγεις 10 βαθμούς. Θα ξέρεις, ναι, να φύγεις 10 βαθμούς από την Παναχαϊκή, να έχεις δηλαδή μια άνεση περισσότερο και να έρθουν μετά τα Τρίκαλα που θα είναι ο επόμενος αντίπαλος και τον έχεις μέσα στην έδρα σου. Κάνε μια καλή εμφάνιση με πολύ περισσότερο κόσμο. Φύγει ακόμα περισσότερο. Βάλε και παίκτες που λες. Παίξε απελευθερωμένα, παίξε πιο άνετα. Βάλε και κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι όπως ο Ανάκογλου, όπως είπες, κάποια άλλα παιδιά τα οποία δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Για να δούμε όσο το κάνουμε. Κοίτα, ο Ανάκογλου άλλωστε είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά δεν είναι για την Football League. Εντάξει, κατά ψέματα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ανώτερου επίπεδου, τεχνικά τουλάχιστον και ποιοτικά. Και γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει από τον προπονητή, θέλει να του δώσει χρόνο συμμετοχής σταδιακά και αυτό θα το κάνει όταν είναι λίγο πιο άνετος ο Άρης βαθμολογικά. Αν του δώσει δηλαδή χρόνο συμμετοχής. Και όσον αφορά τον Νέτο, σας είπα ότι για τον Νέτο είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο Νέτο τελειώνει την ποδοσφαιρική του καριέρα και καλό θα είναι να την τελειώσει, να την ολοκληρώσει με παίζοντας κάποια παιχνίδια στο τέλος της σεζόν, να κλείσει δηλαδή με ψηλά το κεφάλι και έτσι όπως τον έχουμε μάθει τον Βραζιλιάνο, τον οποίο μάλιστα από ό,τι μαθαίνω το χρησιμοποιεί και δεκάρι τώρα τελευταία στις προπονήσεις ο προπονητής, που άλλωστε την έχει και αυτή τη θέση. Αυτά και από τον Άγγελο Χαντή, ο οποίος θα χάσει και ένα διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας εκεί στα τέλη του Μάρτη, αναγκαστικά λόγω επίσημων διεθνών υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας της Ιορδανίας. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι ούτως ή άλλως. Είναι υποχρεωτικό το να πάει ο αθλητής, αλλά είναι και καλό και για την ομάδα, γιατί και χρηματικά υποφελείται και όφελος βγάζει από την κλίση και τη συμμετοχή του παίκτη, αλλά είναι φυσικά και διαφήμιση για την ομάδα, κακά τα ψέματα, του να έχεις διεθνείς ποδοσφαιριστές. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε πάντοτε στο Λίμπερο και στην εκπομπή του All About Aris μέχρι και τις 7 μαζί σας. Μαζί μας πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας τώρα στον προπονητή της ομάδας K19 του Άρη, τον Πασχάλη το Μέλισσα, για να μας πει πώς είδε το σημερινό προπονητικού χαρακτήρα, φιλικό της πρώτης ομάδας με την δεύτερη και να μας πει και για την πολύ καλή πορεία που κάνει η δεύτερη ομάδα του Άρη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, από υγεία είμαστε πολύ καλά. Μάλιστα. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Καλή Σαρακοστή, καλή Σαρακοστή. Να συνεχίσουν οι ομάδες όπως είναι μέχρι τώρα, και η πρώτη και η ΚΑΒΑ 19. Έτσι ακριβώς. Προπάντων η πρώτη, γιατί είναι αυτή η οποία θα μας τραβήξει όλους προς τα επάνω. Έτσι. Αυτό το δίχως άλλο, αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω, επειδή παρακολουθείς και οπότε μπορείς, οπότε σου επιτρέπουν τα παιχνίδια με τη δεύτερη ομάδα και είσαι φυσικά και στον πάγκο της ομάδας, δίπλα στο Δημήτρη Σπανό, δείχνει να είναι, το συζητούσαμε και με τον Άγγελο Χαντή πριν από λίγο, σε καλό φεγγάρι η ομάδα, σε ανωδική πορεία. Η απόδοσή της, ναι, είναι σε ανωδική πορεία. Τα αποτελέσματα είναι σταθερά εκτός, ναι, των δύο αρνητικών αποτελεσμάτων που είχαν έρθει. Βλέπουμε ότι ο πρώτος γύρος έχει κλείσει πάρα πολύ καλά. Είναι αναμενόμενο η ομάδα να κάνει κάποια κοιλιά μέσα στην απόδοσή της, δηλαδή μια καμπή, μια πτώση κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτό είναι φυσιολογικό, ναι, στο χώρο του ποδοσφαίρου, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά η ομάδα να ανεβαίνει. Αυτό είναι στο προγραμματισμό από την αρχή. Ναι, νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα και επειδή προπονητικά μπορείς να μας το εξηγήσεις και όλα, φαίνεται η ομάδα να έχει, δεν ξέρω, βλέπουμε να έχει μεγαλύτερη ενέργεια, πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της. Βγάζει τέτοια χαρακτηριστικά δηλαδή, ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια. Πέρα από το μέταλλο και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα που έχουν και οι ποδοσφαιριστές φυσικά, εννοείται.
Σίγουρα σε ένα πρωτάθλημα θα έρθουν και οι μη καλές αποδόσεις. Μπορεί να υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι σε κλειστούς χώρους. Η κακή μέρα που λέμε, όλα παίζουν ρόλο. Το σημαντικό είναι και το στοιχείο του πρωταθλητισμού, το δίνει το αποτέλεσμα καθαρά, η διάρκεια των αποτελεσμάτων. Τα τελευταία δύο παιχνίδια, όπως είπατε και εσείς, βλέπουμε μια άνοδο στην απόδοση. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί κιόλας, ειδικά τώρα που η βαθμολογική διαφορά αρχίζει να αυξάνεται από τους αντιπάλους τις επόμενες ομάδες, τον Όφη και την Παναχαϊκή. Λύνονται τα πόδια δηλαδή. Είναι μια όθηση ψυχολογική προς τα παιδιά αυτό, σημαντική. Ναι. Και όσο περνάνε τα παιχνίδια πλέον δεν θα υπάρχει... η πίεση δηλαδή θα είναι μεγαλύτερη για τους αντιπάλους παρά για τη δικιά μας την ομάδα. Σωστά. Σήμερα πριν από λίγο έγινε και ένα προπονητικού χαρακτήρα φιλικό παιχνίδι, διπλό ουσιαστικά στο Ρήσιο με την πρώτη ομάδα για να δύο προπονητής κάποια παιδιά που δεν παίζουν κυρίως και νομίζω ότι τα βλέμματα όλα ήταν στραμμένα στον Δημήτρη τον Ανάκουγλου. Έτσι πώς τον είδες με το έμπειρο σήμερα? Ήταν ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, αλλά δείχνει πλέον να είναι καλά. Πάτησε καλά μέσα στο γήπεδο ο Δημήτρης, είχε τις ενέργειές του, είναι και αυτός σε ανωδική πορεία. Εντάξει, τώρα το σημαντικό για αυτόν είναι η ένταξή του μέσα στην ομάδα, ο χρόνος συμμετοχής, το επόμενο 15ήμερο στις προπονήσεις, να έχει υγεία, να ενταχθεί κανονικά δηλαδή στο πρόγραμμα, σε full πρόγραμμα, και από εκεί και μετά θα είναι και μια επιλογή για την ομάδα. Ναι. Αυτό είναι το ευχάριστο. Ναι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εστιάστηκε καθαρά στα παιδιά που δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό στην πρώτη ομάδα, της πρώτης ομάδος. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, σαν K19, είχαμε ένα μοίρασμα χρόνου σε όλα τα παιδιά, έτσι ώστε να πάρουν τις εμπειρίες αυτές που πρέπει να πάρουν. Ναι. Είδαμε κάποια λάθη τα οποία γίνονται, τα οποία θα διορθώσουμε. Ναι. Εντάξει, είναι σημαντικό να υπάρχει η κοντινή αυτή απόσταση, η επαφή με τους παίχτες της πρώτης ομάδος από τα νεαρά παιδιά, για να βλέπουν και πώς λειτουργούν μέσα στο παιχνίδι. Μόνο κέρδος έχουν από αυτό. Ναι, θα ήταν καλό να καθιερωθεί ενδεχομένως κάτι τέτοιο, να γίνεται πιο συχνά, να, όπως λες και εσύ, κάνει καλό και στους δικούς ποδοσφαιριστές, αλλά γίνεται και μια δυνατότητα και μια ευκαιρία στον προπονητή της πρώτης ομάδας, που έχει πάρα πολλά παιδιά στο ρόστερ, να χρησιμοποιεί παίχτες που αναγκαστικά για τον ΑΒ λόγο δεν παίζουν με την πρώτη ομάδα. Σίγουρα, και πρέπει να το επιτρέπει και το πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν και οι εμβόλυμες οι αγωνιστικές. Ναι, σωστά, είναι και εμβόλυμες. Ναι. Πιστεύω ότι τη νέα χρονιά στη Super League, επειδή υπάρχει ο σταθερός προγραμματισμός, δεν αλλάζουν οι ημερομηνίες, θα είναι πιο εφικτό αυτό. Τώρα το συζητήσαμε αυτό με τον κύριο Σπανό, θα δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι το Πάσχα αν καταφέρουμε να κάνουμε ακόμα ένα παιχνίδι τέτοιου χαρακτήρα. Το ευχαριστήθηκαν και οι παίχτες, αυτό αφού γκραστήκαμε. Ναι. Είναι σημαντικό από το να κάνει κάποιος προπόνηση, το να παίζει ένα παιχνίδι έχει άλλο χαρακτήρα, άλλο κίνητρο, λογικό είναι. Ναι. Για την ομάδα K19 το πρωτάθλημα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και φαντάζομαι ο στόχος είναι να πάτε μέχρι το τέρμα φέτος, έτσι είναι? Σίγουρα, εξ αρχής υπάρχει μέσα το στοιχείο του πρωταθλητισμού. Εμάς μας χαροποιεί πάρα πολύ που βλέπουμε τα παιδιά να είναι ένα βήμα πάνω σε σχέση με το τακτικό κομμάτι της προηγούμενης χρονιάς, σε σύγκριση δηλαδή με την περσινή εικόνα. Η ομάδα είναι πιο παραγωγική σε δημιουργία φάσεων και σε σκοράρισμα, αυτό μας χαροποιεί. Δεν έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η διάθεση των παιδιών, γιατί υπάρχει ένα πιο οργανωμένο πρωτάθλημα σε σχέση με το περσινό. Ναι. Τους γεμίζει. Και είναι η προσωπική διάκριση του καθενός που θέλει μέσα από το πρωτάθλημα αυτό να πετύχει. Coach, πάντως, στον Άρη το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούγονται πολλά σε σχέση με τα σχέδια που υπάρχουν για τις ακαδημίες της ομάδας. Ακόμα έχει εμπλακεί και ο υποψήφιος να βοηθήσει και από άλλο πόστο, τον Παπαδόπουλος. Ακούμε για σχέδια, για γήπεδα. Δεν ξέρω πόσο κοντά ή μακριά είστε σε όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και ένας χορηγός που έχει συνδράμει στις ομάδες από τη Γερμανία. Γενικά έχουμε βοήθεια από το εξωτερικό. Αυτό είναι ευχάριστο. Ναι, όντως. Το να υπάρχει κάτι για την επόμενη χρονιά και να συζητιέται είναι καλό. Αυτό βέβαια
όσο πιο το συντομότερο τελειώσει η υπόθεση άνοδος, τόσο πιο εύκολα θα αρχίσουν οι συζητήσεις για τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. Βασικά προγραμματισμός από τη δικιά μας την πλευρά έχει γίνει για τα τμήματα υποδομής, απλά για να ξεκινήσει να πάρει μπροστά, για να μην χάσουμε την επόμενη χρονιά, γιατί άλλο είναι να ξεκινάς τον Ιούλιο την έναρξη του προγραμματισμού και άλλο είναι να ξεκινάς από τον Απρίλιο. Ναι. Έχεις μπροστά σου κέρδος 2 μηνών, 3 μηνών, τους οποίους θα τους εκμεταλλευτείς. Ναι. Τώρα για αυτά που ακούγονται και εγώ να σου πω την αλήθεια δεν έχω κάτι ουσιαστικό αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Διάθεση υπάρχει. Αυτό είναι το καλό. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία ανέκαθεν είχε δυνατά τμήματα υποδομής. Και αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας και ο δικός μου προσωπικά, στο να δημιουργηθούν ξανά αυτά τα τμήματα. Ναι, άλλωστε του χρόνου είναι και διαφορετικά δεδομένα. Ήταν και δύο ομάδες, είναι K20 και K17. Είναι δύο τα πρωταθλήματα στα οποία οι ομάδες υποδομών λαμβάνουν μέρος. Και η K15 είναι. Συγγνώμη που διακόπτω, και η K15. Οπότε είναι. Θα πρέπει να υπάρξει άλλου είδους οργάνωση, στελέχωση αυτών των ομάδων, προπονητές ενδεχομένως. Δεν ξέρω, πολλά πράγματα που πρέπει να πέσουν στο τραπέζι και να συζητηθούν. Και... γιατί καλά τα λέμε για την πρώτη ομάδα, αλλά μην ξεχνάμε και από κάτω τι υπάρχει. Και ο Άρης πρέπει κάποια στιγμή, νομίζω, να αρχίσει να ξαναβγάζει ποδοσφαιριστές και να τους βλέπουμε στην πρώτη ομάδα. Οι τελευταίοι οι οποίοι βγήκαν από την δεύτερη ομάδα και πήγαν στην πρώτη ήταν ο Διούδης, ο Γιαννιώτας, ο Σουνάς. Αυτά τα παιδιά από τότε δεν έχουμε δει κάτι. Είναι μια τάση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό και βλέπουμε παιδιά νεαρά σε ηλικία 17-18 να μπαίνουν μέσα σε επίπεδο Champions League, να συμμετέχουν. Ναι. Είναι πλέον το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο το παγκόσμιο, έχει γίνει ένα εμπόριο. Ναι. Το να μην συμμετέχουμε σε αυτό είναι λίγο έτσι οπισθοδρομικό αυτή τη στιγμή θα έλεγα. Πρέπει να βάλουμε μπροστά τις μηχανές σε αυτό το κομμάτι έτσι ώστε να μπούμε και εμείς μέσα σε αυτή την αγορά. Πιστέψτε με, υπάρχουν ικανοί ποδοσφαιριστές σε αυτές τις ηλικίες, το βλέπω και το ζω καθημερινά, οι οποίοι σε ηλικία 16-17 μπορούν να διακριθούν, να προωθηθούν από την ίδια την ομάδα, έτσι ώστε να στελεχωθούν, να πάρουν και συμμετοχές στις εθνικές ομάδες, για να διαφημιστούν, είναι μια μετοχή, ένα προϊόν ο ποδοσφαιριστής. Έτσι ώστε να έχει έσοδα η ομάδα σε κάποια τυχόν πώληση, όπως γινόταν στο παρελθόν. Ναι. Αυτό το πλάνο, αυτός ο προγραμματισμός υπάρχει. Ναι. Σε αυτό που είπατε εσείς στην αρχή είναι ότι το δυναμικό, τα στελέχη που πρέπει να είναι μέσα σε μια ομάδα θα πρέπει να έχουν και μια διάρκεια, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένας Φασχάλης Μελισσάς. Φεύγει, έρχεται ένας άλλος, κάθεται ένα χρόνο, φεύγει ένας άλλος, αλλάζει και η ταυτότητα της ομάδος. Θα πρέπει να χτιστεί μια φιλοσοφία σταθερή, ποια είναι αυτή η ταυτότητα και φιλοσοφία που θέλουμε σαν Άρης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε σε βάθος χρόνου. Θαύματα δεν γίνονται. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα 4-5 ετών για να δοθούν τα αποτελέσματα. Αυτά χτιστήκανε σε άλλες ελληνικές ομάδες και υπάρχουν τα αποτελέσματα Ρέτσου που έφυγε στο εξωτερικό και πήρε πόσα εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός. Αυτά υπάρχουν, είναι υλοποιήσιμα τα σχέδια. Ναι, το θέμα είναι να υπάρχουν και οι άνθρωποι κατάλληλοι να το υποστηρίξουν. Ναι. Και δεν ξέρω αν έχετε συζητήσει με τον προπονητή, αν με το καλό η ομάδα η οποία έχει μια προβολή ανόδου με το φινάλε του πρώτου γύρου, εξασφαλίσει και μαθηματικά την ανοδό της, αν υπάρχει δυνατότητα να δει ο προπονητής και σε κάποιο από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια της ομάδας κάποιους από τη δική σου την ομάδα εν ώψη της επόμενης σεζόν. Αν είναι, το έχετε κατά νου δηλαδή. Εφικτό είναι μόνο να δει κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι αγωνίζονται στην δεύτερη ομάδα. Ναι. Οι υπόλοιποι δεν είναι εκπαιδευόμενοι σε αυτή τη φάση, αυτή τη χρονική περίοδο. Ναι, αναφέρομαι στους επαγγελματίες. Ναι. Ακριβώς. Για τους επαγγελματίες έχει γίνει μια συζήτηση μέσα στην διάρκεια αυτή των φιλικών που θα κάνουμε κάποιες ακόμα φορές. Θα τους τσεκάρει, θα τους δει. Μπορεί να κάνουν και κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα εφόσον χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα και πάνε προς το θετικό. Ναι. Για να μπορούν να αξιολογηθούν και αυτοί σε κάποιο παιχνίδι επίσημο. Μάλιστα. Τώρα, επόμενη υποχρέωση για την ομάδα K19. Το Σάββατο αγωνιζόμαστε στις 12.30 ώρα στο γήπεδο του Αριστοτέλη στην Καλαμαριά με τον Απόλλων Πόντου. Είναι ένα παιχνίδι τυπικά εκτός έδρας στην πόλη μας μέσα. Ναι. Συνεχίζουμε τη δικιά μας την προσπάθεια. Ακόμα ένα βήμα για το τελικό μας στόχο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε αυτό το παιχνίδι και σε εσένα προσωπικά και να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον coach της ομάδας K19 και στενό συνεργάτη και του Δημήτρη Σπανού. Είναι σε, όταν δεν παίζει η ίδια μέρα και ώρα η δεύτερη ομάδα, η K19 είναι και στο πλευρό του
Δημήτρης Πανού, ο Πασχάλης Μέλισσας. Μας είπε και για τον Δημήτρη τον Ανάκογλου. Ξέρετε, στην περίπτωση του Ανάκογλου είναι και το ψυχολογικό περισσότερο, δηλαδή το πόσο θα το έχει αποβάλει από μέσα του, γιατί όταν έχεις μια τέτοια αποχή 10 περίπου μηνών, το κλειδί είναι να αποβάλεις το ψυχολογικό, τον φόβο δηλαδή ενός νέου τραυματισμού. Άπαξ και τον αποβάλεις, τότε νομίζω ότι μετράς αντίστροφα πλέον για τη συμμετοχή σου στις υποχρεώσεις της ομάδας. Και επαναλαμβάνω ότι στο πλάνο υπάρχει από την τεχνική ηγεσία να μπει σταδιακά και ο Ανάκογλου, εφόσον η ομάδα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό αγωνιστικά, διευρύνει την απόστασή της από την τρίτη θέση, είναι ακόμη πιο άνετη βαθμολογικά και όντας πιο άνετη, να δοθεί χρόνο συμμετοχής στον Ανάκογλου και σε επίσημο παιχνίδι. Πρεμούρα για τα τηλεοπτικά έχει πιάσει όλες τις ομάδες. Δεν τα βρήκαν ούτε σήμερα. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που πιέζουν, γιατί ξέρουν ότι στην περίπτωση που τελειώσει η κεντρική διαχείριση, τότε θα μας κουνήσουν το μαντήλι και δεν θα μπορούν ούτε μία μεταγραφή να κάνουν, που τώρα γίνονται μάγκες στις πλάτες ομάδων όπως ο Άρης ή ο Ηρακλής ή άλλες ομάδες που τους έχουν αδειάσει τη γωνιά, γιατί έτσι έπρεπε για να παίρνουν αυτές τα τηλεοπτικά. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δεδομένο πρόβλημα για ομάδες, ακόμα και αυτές που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια, είτε λέγεται Ατρόμητος, είτε λέγεται Αστέρας Τρίπολης, είτε Πανιόνιος, που όλο το budget σε ένα ποσοστό 60-70% στηρίζει τα τηλεοπτικά, και αν μείνουν μόνοι τους δεν θα πάρουν ούτε το 1 πέμπτο από τα χρήματα που παίρνουν. Γι' αυτό προσπαθούν να βρουν τρόπους και λύσεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα γίνουν κυβιστήσεις, γιατί εκεί που ήταν ενωμένοι και οι 12 μικροί και τα λοιπά, αντιλαμβάνονται ότι οι 12 μικροί πρέπει να γίνουν 8 μικροί ή 6 μικροί ή 6 μικροί και 2 μικρομεσαίοι, για να μπορέσουν να σταθούν, να φύγουν δηλαδή περισσότεροι από το κάδρο. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν συντηρηθεί ομάδες στην Super League με διάφορα μέσα και τρόπους ακριβώς για να παίρνουν τα τηλεοπτικά. Πλέον δεν φτάνουν τα τηλεοπτικά για όλους, γιατί η Νόβα έχει αποφασίσει ότι δεν μπορεί να πετάει τα λεφτά της για να βλέπει Λεβαδιακός Πλατανιά και Κέρκυρα, ξέρω εγώ, Καλονή ο συνδρομητής. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό το παιχνίδι, ούτε καν τα παιχνίδια των μεγάλων με όλες αυτές τις ομάδες που προανέφερα και πολλές άλλες ακόμα. Χρειάζονται ομάδες όπως ο Άρης για να αναβαθμιστεί το πρωτάθλημα. Φυσικά χρειάζεται και δυνατός Παναθηναϊκός και όλα τα υπόλοιπα. Για μένα χρειάζεται και δυνατή Λάρισα και δυνατός Σόφι και δυνατή Παναχαϊκή αύριο μεθαύριο. Γενικότερα να υπάρχουν ομάδες που εκπροσωπούν πόλεις, που εκπροσωπούν ομάδες που έχουν κόσμο στην τελική. Και γι' αυτό δεν αποκλείεται αυτό το γεγονός ότι λέγανε δεν πρόκειται κάτω από 16 να πέσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Τους βλέπω να κάνουν κολοτούμπες, να πηγαίνουμε στις 14 ομάδες σιγά σιγά, να οδεύουμε προς τις 12, να αλλάζει το σύστημα και όλα αυτά για να σωθούν έστω οι πιο ισχυροί από τους ανίσχυρους. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Βλέπετε ότι σιγά σιγά οι μεγάλοι κλείνουν τα συμβόλαιά τους και φεύγουν. Εντάξει, αποστασιοποιούνται, διαχωρίζουν τη θέση τους, διότι γνωρίζουν ότι μπορούν να διαπραγματευτούν μόνοι τους με διαφορετικές συνθήκες και προϋποθέσεις για τους ίδιους το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Εντάξει, βέβαια για τον Άρη ακόμη είναι πολύ πρόωρο να πούμε το οτιδήποτε, καθώς ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την ανοδό του στην Super League. Ήδη βέβαια είναι στο ραντάρ των συνδρομητικών καναλιών και θα κάνει και ραντεβού άμεσα στην Αθήνα για αυτό το λόγο. Βέβαια τα νούμερα που ακούγονται ακόμη είναι πολύ χαμηλά νομίζω. Αλλά αυτά είναι ακόμη στην αρχή. Ας δούμε πού θα κάτσει μπίλια, πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Άρη, εφόσον βέβαια και μαθηματικά πλέον εξασφαλίσει την άνοδό του για να μπορεί να συζητάει με το όποιο κανάλι υπό διαφορετικές συνθήκες. Γιατί τώρα όλα είναι υποθετικά. Όλα όσα γίνονται. Πάντως ο Άρης είναι δεδομένο ότι θα έχει συγκριτικά με τους υπόλοιπους ένα καλό συμβόλαιο. Τώρα θα είναι πιο ψηλά, πιο χαμηλά, θα τα δούμε αυτά και μην ξεχνάτε ότι τα χρήματα στα τηλεοπτικό, εφόσον πάμε σε ξεχωριστή διαπραγμάτευση, μπορούν να καθοριστούν και από το πόσες ομάδες θα έχει. Δηλαδή, αν παράδειγμα η Νόβα αποφασίσει και έχει 5-6 ομάδες και πάρει και τον Άρη ή έχει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και θέλει να πάρει άλλη μία από τις ομάδες τις εμπορικές, όλα αυτά παίζουν ανάλογα με το τι έχεις. Και εκεί που μπορεί να παίρνεις 5 φράγκα, να βρεθείς με 10 ή το ανάποδο. Εκεί που είσαι έτοιμος να κλείσεις με 10, να βρεθείς με τα 5 και γιατί έκλεισε κάποιος άλλος. Εντάξει. Ή δεν έκλεισε κάποιος άλλος. Και γι' αυτό πάντοτε οι πρώτες προτάσεις που γίνονται ξεκινούν από χαμηλά
και διαμορφώνονται ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί και το τοπίο. Γι' αυτό σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι η πρώτη πρόταση ανεπίσημη στην κουβέντα που έγινε με τον Άρη ήταν αρκετά χαμηλή. Γι' αυτό περίμενε ο Άρης δηλαδή. Και από τα οποία κανονικά θα έπαιρνε αν υπήρχε κεντρική διαχείριση. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι νωρίς ακόμη. Δεν ξέρει κανείς πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Και μην ξεχνάτε ότι του χρόνου οι ομάδες θα πάρουν και από το στοίχημα λεφτά. Ναι. Άλλο ένα εκατομμύριο περίπου. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Από τις στοιχηματικές όλες, δεν είναι από το πάμε στοίχημα μόνο. Ναι, από τις στοιχηματικές. Από όλες τις στοιχηματικές θα πάρουν ένα τζίρο που προγραμματίζεται να δοθεί στις ομάδες. Είναι ένα έσοδο που θα ισοσκελίσει λίγο την κατάσταση με τα τηλεοπτικά. Ναι, οπότε, αυτό να ξέρεις θα σώσει και τους μικρομεσαίους. Διαφορετικά θα ήταν να τους κρατήσει ζωντανούς, γιατί διαφορετικά θα ήταν στο πυρ του εξώτερων. Θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή να αποτελέσει τη σωσίβια λέμβο για τους μικρομεσαίους το στοίχημα. Εκεί που είχαν δύο και παίρναγε κάτι ο ΠΑΠ και κάτι από εδώ και κάτι από εκεί και φτάναν στα τρία. Και είχαν 300 εισιτήρια και 200 εισιτήρια στην καλύτερη των περιπτώσεων. Θα πάρουν 1,5. Θα πάρουν 1,5. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί αυτομάτως ομάδες όπως ο Άρης, άμα ξεκινάνε από τα 2-2,5 αντίστοιχα που έχουν βάσει τη δυναμική του και με τα εισιτήρια του θα πάνε τα 5-6. Και ο άλλος θα έχει 1,5. Ασφαλώς. Εντάξει, και οι άλλες ομάδες, γιατί μην κορδευόμαστε, το ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει επενδυτή. Ο Ολυμπιακός έχει επενδυτή. Η ΑΕΚ έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική με τις επιτυχίες που έχει φέρει τα τελευταία χρόνια. Θα υπάρχει διαφορά πάλι. Θα επιβιώσουν οι ομάδες οι οποίες έχουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να βάζει και κάποια χρήματα. Λίγα, πολλά, μέτρια. Αν υπάρχουν σε αυτές τις ομάδες κάποιοι άνθρωποι θα μπορούν στη δύσκολη στιγμή να τσοντάρουν και να βάζουν το χέρι στην τσέπη, θα επιβιώσουν. Διαφορετικά θα αφανιστούν. Δεν θα μπορεί όμως ούτε ο Πανόπουλος. Αν και σε ομάδες όπως ο Άρης ή η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη που έχουν εμπορικότητα, έχουν κόσμο να ακολουθεί και να στηρίζει. Δεν πάμε και σε άλλο, ξέρεις, όμως, όταν δεν έχει έσοδα και καταφεύγει σε άλλους τρόπους. Ναι, ενώ τώρα υπάρχουν άλλου είδους. Θα το δεις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό όμως. Ναι, υπάρχει ο κίνδυνος να το δεις. Για να ότι το πω ήδη υπάρχει αυτό και σε τεράστιο βαθμό και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που λες, γιατί ακριβώς η κάθε τέτοια ομάδα δεν θα πάρει 50 και 100, παίρνει 2 εκατομμύρια τηλεοπτικά. Και ανεβαίνει τρένο 4 κατηγορίες από το ερασιτεχνικό στη Super League. Τα έλεγε ο Κούγια εδώ καιρού για διάφορες ομάδες. Απλά τώρα λέει για άλλες. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Πώς κατευθείαν και όπως πάνε, με τον ίδιο τρόπο φεύγουν κιόλας προς τα κάτω αυτές οι ομάδες. Μην λέμε ονόματα τώρα και πρέπει να το αποδεικνύουμε κιόλας. Καταλαβαίνετε ποιες εννοούμε. Έτσι, αυτό συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και το δένανε με την ΕΠΟ και με τις επιτροπές και όλα τα υπόλοιπα για να είναι 100% σίγουροι, φαίνεται από τις κασέτες και από τα DVD, από τα CD που ακούγονται. Πώς επηρεάζουν επιτροπές, πώς επηρεάζουν επιτροπές επίλυση οικονομικών διαφορών. Θυμάμαι μια περίοδο πώς επηρεάζονταν τα τροφεία, που ερχόντουσαν 200 και 300 και 400 να πληρώνουν οι ομάδες τροφεία. Α, θυμάστε τι έγινε με τον Κατίδη ή με τον. Πώς τον έκανε από τις Σίκες, τον Αγτζίδη. Και θυμάμαι και τον Οικονομόπουλο, και δεν ξέχασα προχθές το πω στον Μπάμπη. Που τον βγάλαμε. Άλλο ένα σημείο που πρέπει να το αναφέρουμε. Γιατί και ο Οικονομόπουλος είχαμε και τροφία για την Ελευσίνα, 50 τόσα χιλιάρικα, και με δική του παρέμβαση είπε το παιδί: όχι, παιδιά, δεν συμφωνήσαμε αυτό όταν ήρθα από την Ελευσίνα στον Άρη. Και είχε παρέμβει, νομίζω, ο πατέρας του είχε πάει. Και τα 50 χιλιάρικα τα γλίτωσε ο Άρης. Και αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα του πώς συμπεριφέρονται κάποια παιδιά στον Άρη. Το ξεχάσαμε να το πούμε. Αλλά για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Για παιδιά που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη και το εκτιμάνε. Λοιπόν, για μπάσκετ που ρωτάει ο φίλος, να πούμε τι. Να μπω στο μυαλό του Λάσκαρη πότε θα του έρθει η κατάσταση να απαντήσει. Εγώ θεωρώ ότι ο Λάσκαρης, παιδιά, θέλει να φύγει και να μην έχει πάνω του ούτε ένα ευρώ από τον Άρη. Έκανε τα εγκλήματα που έκανε, τα διοικητικά. Δυσκολεύει την επόμενη μέρα όμως. Αφάνταστα. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Διαλύεται η ομάδα. Γιατί δεν τον νοιάζει. Να υπήρχε κάποιος να τον ένοιαζε και να υπήρχε αυτό το κίνδυνο, δεν τον ενδιαφέρει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον νοιάζει. Σου λέει, θέλετε? Δεν θέλετε. Ας. Θα δούμε, θα κάνουμε. Εγώ έχω το πλάνο μου, θα φέρω τους χορηγούς μου. Λέει αυτά. Η ομάδα όμως, όσο περνάει ο καιρός, πλησιάζει τη διάλυση. Ναι.
Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν τα guts κάποιοι άνθρωποι να τα πάρουν όλα στο κεφάλι τους. Γιατί εγώ αυτό βλέπω ως μοναδική λύση. Θα πρέπει να αποφασίσουν αυτοί οι οποίοι έχουν εμπλακεί, έχουν βγει στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες, αν μπορούν να βγουν μπροστά τώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αυτό ακριβώς. Από τη στιγμή που πετάει την μπάλα στην κερκίδα για μια ακόμη φορά. Και δεν μπορούμε εμείς να πούμε ούτε στον Καπάζογλου, ούτε στον Αρβανίτη, ούτε στους άλλους. Ότι δεν είμαστε. Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι που το λένε. Πάνε πάρτε και τα λοιπά. Μισό λεπτό. Καθίστε. Τι πάρτε, πάρτε. Εύκολα το λέμε εμείς από το Facebook και εμείς εγώ. Μα, το πιο εύκολο, να εκεί από το μικρόφωνο. Πάρτε ρε την ομάδα να σωθεί και ο λαός δηλαδή, του Άρη. Πάρτε και χρέτες, ανάμεσα με 3 εκατομμύρια δηλαδή. Το άλλο, ο λαός του Άρη θα είναι δίπλα σας. Πάρτε 4 εκατομμύρια στο κεφάλι σας, 5. Που μπορεί να είναι 2 στο τέλος, 3. Αλλά πάρτε τα 2. Πάρτε 100 χιλιάρικα στο κεφάλι σας. Ωραία, δεν να το λέω εγώ. Να μην είναι στο δικό μου το κεφάλι και να είναι στο δικό τους. Σεβασμός θέλει, παιδιά. Σεβασμός στην όποια προσπάθεια. Έρχονται κάποιοι και λένε παίρνουμε χρέη αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε για μπάσκετ. Για ποδόσφαιρο. Μιλάμε για μπάσκετ. Mm. Που εκεί τα μεγέθη αντιλαμβάνεστε ποια είναι. Διαφορετικά. Τα έχουμε πει αυτά επανειλημμένως. Ο Βασίλης Καβαδίας πίσω από την κονσόλα. Τον ευχαριστούμε και αυτόν. Σας παραδίδω στα χέρια του Γιώργου Ματζούκη να σας πει πολλά ενδιαφέροντα. Υπάρχει αλλαγή προπονητής του Ηρακλή την επόμενη ώρα εδώ στο Λίμπερο με την εκπομπή Ώρα για Μπλε. Εμείς αύριο πάλι εδώ, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά.